Φώτη. Φώτη. Ναι, μπορεί ξημέρωσε. Όχι, τώρα να κοιμηθούμε τώρα. Να πούμε ξυπνάς, ρε Χριστίνα. Επειδή έγινε πάλι. Κοίτα, τι θωρείς. Πες μου, τι θωρείς. Μια μπελή να κρατεί ένα ποτήρι. Να που θωρώ. Μες στο ποτήρι, Φώτη. Κοίτα. Είδες ότι το νερό πάλι κατέβηκε στη μέση. Α? Πριν λίγο το είχα γεμίσει φουλ. Τώρα δεν είναι φουλ, είναι μισό. Αφού δεν το ήπιαμε εμείς. Τι εξατμίστηκε μου μόνο του. Χριστίνα, θέλεις να πάω να σου βάλω νερό να πιεις να βρίξεις. Αγάπη μου, δεν είναι τούτο που προσπαθώ να σου πω. Μα μιλώ σου τόσο ξεκάθαρα γιατί δεν καταλάβεις. Εσύ καταλάβεις τούτα που λαλείς. Σε 6 ώρες θα σηκωθώ από δουλειά. Εσύ σέβεσαι τον εργαζόμενο, λαό. Λαλείς μου μπελάρες. Κανέναν ίχνος σεβασμού στον εργαζόμενο. Εργαζόμενε, δεν είναι πρώτη νύχτα που γίνεται τούτο πράγμα. Κάποιος πίνει το νερό μας. Α, θα κοιμηθούμε απόψε. Και να σου πω και κάτι. Κάθε πρωί βρίσκω τις παντόφλες μου ταραμένες. Εγώ αφήνω τες δαμέ και το πρωί βρίσκω τες αλλού. Μες στο ψυγείο, ας πούμε. Μες στο δωμάτιο, ρε Φώτη. Τι μια μποτσί, τι άλλη ποδά. Ωι, δεν είναι φυσιολογικά πράγματα τούτα. Κάτι παράξενο γίνεται μες στο σπίτι μας. Νιώθω το. Νομίζω ότι μες στο σπίτι δεν είμαστε μόνοι μας. Α, μάλιστα. Εννοείς σαν τις ιστορίες που ακούμε. Α. Έλα σου πω. Και είναι ένας λαλής ή πολύ. Γιατί ρωτάς, νιώθεις το κι εσύ? Αν είναι πολλοί τούτοι που έρχονται να μην αναγκάζονται να πίνουν από το ίδιο ποτήρι. Καταλαβαίνεις, να πάω να φέρω δαμή μια εξάδα να τα βολέψουμε τα πλάσματα. Ου, τσιμήθου. Μα... Σιώπα, τσιμήθου, να τσιμηθώ κι εγώ. Ναι. Ναι. Άτε, και πώς το κατάλαβε? Ναι. Ναι. Άτε. Και τι έκαμε μετά? Ναι. Ναι. Άτε. Είσαι σίγουρη για τούτο ουλά που μου λαλείς? Με ποιον μίλας? Με τη μάμα μου, που Κύπρο. Καλημέρα και πού το Φώτη, μάμα. Σε ώρα που μιλάτε? Πού το πρωί. Μα πότε γεννήκαν τούτα ουλά? Ναι. Ναι. Άτε, συντόμευκε. Καλά ρε μαμά, να σε πιάσω μετά. Φιλιά. Είπα σου ρε αγάπη μου, περιορίστου λίγο με τα τηλέφωνα όσο παβάλεις η μάμα σου ίντερνετ. Η μάμα μου δεν τα πάει καλά με την τεχνολογία, Φώτη. Μα και να κόψω εγώ επικοινωνία με τους δικούς μου, γιατί εσύ μουρμουράς για τα λεφτά. Και να πληρώνω 100 ευρώ το μήνα για να βγάλεις εσύ τα εσώψυχα σου κάθε μέρα με η μάνα σου στα τηλέφωνα. Δεν φαντάζεσαι τι μου είπε, Φώτη. Ντα εγώ ανατρίσα, σα σηκώ στην τρίχα μου. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Να πάω να κάνεις λέιζερ. Την γειτόνισαν τη μάμα μου, την κυρία Θέκλα. Θυμάσαι την, ναι? Όχι. Για 6 μήνες μέσα στο σπίτι της, τα έπιπλα μετακινούνταν που μόνα τους. Ακούεν περίεργους θορύβους, εκλείαν οι πόρτες που μόνες τους. Εμύριζε ξένες μυρωδιές. Ένιωθεν παράξενα, ρε παιδί μου. Και ξέρεις τι έβαλε? Ζουρλομανδία. Παπά, να της κάνει αγιασμό. Και ανακάλυψεν ότι μέσα στο σπίτι της είσαι φάντασμα, Φώτη. Φάντασμα. Ναι, φάντασμα. Ευτυχώς κατάφερε μετά και έθιωξε το και ησύχασε η γενέκα. Και πληρώνω 100 ευρώ το μήνα τηλέφωνα για να λαλείτε τούτες όλες τις πελάρες. Δεν είναι πελάρες, Φώτη. Κάτι παράξενο συμβαίνει μες στο σπίτι μας. Έχει μένες που το κατάλαβα. Το φαΐ που έμεινε ρεψές. Θυμάσαι που το βάλες μέσα σε ένα πιάτο και μετά σκέπασες το με την ασημόκολλα. Το πρωί ήβρα την ασημόκολλα χαμέ και το πιάτο ήταν όφκερο, Φώτη. Αφού το πιάτο ήταν μέσα στο ψυγείο. Εντό έβαλα μέσα στο ψυγείο εξία, άφηκα το πα στον πάγκο. Α, και στεν το φάντασμα τζεφάντο. Μπορεί. Και σιρέντζε την ασημόκολλα χαμέ. Μπορεί, Φώτη, ναι, γιατί όχι. Δηλαδή, για να καταλάβω, έρχεται ένα φάντασμα δαμέ, τρώει και μετά έρχεται και στην κρεβατοκάμαρα και πίνει και το νερό μας. Ναι. Αφού και εσύ βάλεις μισόν τον άλλας πάνω στο φαΐ σου, λογικό να διψά μετά. Άτε ρε Χριστίνα, μην ακούω άλλες πελάρες. Φώτη, μεν περιπέζεις. Τούτα τα πράγματα συμβαίνουν. Τα φαντάσματα είναι ψυχές που δεν καταλάβαν ότι επεθάναν. Γι' αυτό γυρίζουν ακόμα. Έτσι, λαλού. Κι λαλού. Η μάνα μου και η κυρία Θέκλα. Πε. Πού πάεις? Να τη φέρω από δουλειά. Όχι, μην με αφήκεις μόνη μου. Γιατί να μου να πάθεις? Είναι ο αέρας που την έκλεισε, αγάπη μου. Άφηγα ανοιχτή την μπαλκονόπορτα και έκαμε ρεύμα.
Όχι, θα σε ενοχλήσω. Κάμε τη δουλειά σου. Τι? Τίποτα, αγαπή μου. Κάμε τη δουλειά σου εσύ. Μυρίζω. Όχι, όχι. Είναι να πω κάμε όπως τον κυνηγητικό σύλλον του παπά σου. Με μου διασημασία, αγαπή μου. Κάμε τη δουλειά σου και αφήσ' με εμένα. Αντάρα θα κάνω τη δουλειά μου, αφού είσαι μες στα πόθια μου. Έχεις δίκιο. Δεν θα σε ξανενοχλήσω. Κοίταμε, μούγκα. Ποιοι λες να μείνεις καμπαλιά μέσα στον το διαμέρισμα. Λες να γίνει και κανένα φωνικό παλιά εδώ μέσα. Να σκοτώσαν κανένα. Πρέπει να ανακαλύψουμε αν έχει νεκροταφείο εδώ με κοντά Φώτη. Ή κανένα νεκροτομείο. Ή αν έγινε κανένας φόνος παλιά με στην πολυκατοικία. Μπρε, μάθουμε. Να συνεχιστεί πολύ ώρα τον το Παναήρι. Καλά, ρε αγάπη μου, με θυμώνεις τώρα, Ζησί. Έμεινα δαμέ να δουλέψω τα γέρημα. Να βγάλω δουλειά. Δούλεψε, Φώτη μου, δούλεψε. Κρατάσαι κανένας. Είμαι στη μέση ενός project. Συλλέγω ντοκουμέντα. Ακού, με μετακινήσεις τίποτε που θα μειώσω αύριο, να δούμε να θα μετακινηθεί από μόνον του. Για όνομα του Θεού, σεβάστου ρε, δουλεύκω ρε, δουλεύκω θα με. Κι εγώ δουλεύκω, Φώτη μου, βρίσκω αποδείξεις. Για να σου αποδείξω ότι έχω δίκιο. Καλησπέρα κύριε Αγαπίνορ μου. Συγγνώμη κιόλας που σας ενοχλάω τέτοια ώρα. Ενοχλώ, όχι ενοχλάω. Απλώς επειδή σαλαβατάει συνεχώς η γυναίκα μου. Δεν σαλαβατώ, απλά ανησυχώ. Α, δεν σας ενοχλάω. Ωραία. Επειδή ήθελα να σας κάνω μερικές ερωτήσεις όσον αφορά το σπίτι. Όχι, όχι, δεν έχουμε προβλήματα με το σπίτι. Όχι, έχουμε προβλήματα με το σπίτι, να έχουμε. Κύριε Αγαπίνορ μου, σε αυτό το διαμέρισμα πιο πριν από εμάς, ποιοι καθόντουσαν? Και έμεναν. Αχα. Αχα. Πριν από αυτούς. Αχα. Πολύ πιο πριν από αυτούς. Μηνείς καμιά φάουσα. Αχα. Και τι ενίκιο έδιναν αυτοί αν επιτρέπετε. Φώτη, τι μας σκοφτεί τώρα από το ενίκιο. Να μάθω αν μας κλέφκει. Ναι, μείνε σε τούτο που μας κρούζει. Εμέναν τούτο με κρούζει. Ρώτα τον αν έγινε καμιά δολοφονία, αν σκοτώσαν, αν σφάξαν κανέναν από τούτα. Θα ρωτήσω τον άνθρωπο έτσι πράγμα να τελωσιαστή. Γιατί? Αν έγινε, είναι ευκαιρία να του ζητήσουμε και πιο φτηνόν ενίκιο. Κύριε Αγαπίνορ μου, με όλο το συμπάθιο κιόλας, σε αυτό το διαμέρισμα μέσα, πέθανε ποτέ κανείς, σφάξανε ποτέ κανένα. Έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αγαπίνορ μου, και συγγνώμη για την ενόχληση. Γεια σας. Τι σου είπε, τι σου είπε, τι σου είπε, τι σου είπε. Έγινε εκείνο που φαντάζεσαι. Α, εξαιράτο. Σε τούτον το διαμέρισμα μέσα, εμείνεις και ένα ζευκάρι με την πεθεράν τους. Και ο άντρας έσφαξε την πεθεράν του επειδή δεν την αντέχε. Σε γέματα παντού, επιτολόσα γέματα παντού, είπε μου λιτήσει, κουζίνα, χαμέτα πατώματα, γέματα παντού, πολλά σέλα. Παπανάγια μου! Ναι, αλλά μετά μεν έχεις έγινε, καθαρίζαν τα με η χλωρίνη. Δηλαδή εμείς τώρα μες στο σπίτι μας έχουμε φάντασμα πεθεράς? Ναι, γι' αυτό να έρχεται ρε τσακάρι τα φαγιά σου, να δει αν τα επέτυχες. Έλεος ρε Χριστίνα, εσύ, πιστεύεις ότι σου λαλού. Στο σπίτι τούτο εμείς είχαμε μόνο φοιτητές. Α, να έρθεις να πάμε να παίζουμε. Σε λίγο. Εσύ κανένα δαμέ. Άκουσα ότι άμα σας μιλούν
Φανερώνεστε. Hello. Hello. Να σου πλάκα να δω. Μου έκανα να σου πλάκα να γραφτούμε. Ωραία, πέσου μου. Τζεφ, βοηθήκα. Ωχ, μυρίζει καφές. Δεν μου ότι έκαμε καφέ. Μπράβο, αγάπη μου, είσαι τέλειος. Οχ, τι ώρα να ξύπνησε? Που η ώρα 5 για να τελειώσω το project που είχα. Δηλαδή είσαι που τα ξημερώματα δα μέσα. Οχ, πέ μου. Είδες τίποτε παράξενο, α? Μετακινήθηκε κανέναν έπιπλο? Άκουσες καμιά φωνή? Έψες. Άφησα επίτηδες έναν πιάτο με φαΐν πάνω στον μπάγκο. Έφας το εσύ? Δηλαδή? Ήρθε μπάλε. Ιησούς Χριστός, νικατζούλα τα κακά σκορπά. Ρε παιδί μου, τόσα διαμερίσματα η πολυκατοικία, γιατί έρχεται πάντα στο δικό μας? Αρέσκουν του μάλλον τα κυπριακά φαγιά. Είδες ρε Φώτη, είδες πόσο το ελαλούν και εσύ δεν με πιστεύκες? Να φέρουμε παπά. Να φέρουμε παπά να μας κάνει έναν εξορκισμό, έναν ευχέλαιο. Αλλιώς, Φώτη, δεν μπορώ να μηνίσκω μέσα στον το σπίτι. Θέλω να μετακομίσουμε. Να σου πω εγώ να που θέλω. Τι? Να κλείς την πόρτα της κουζίνας θέλω. Εμπούτια με που μπαίνει, λαλείς. Ναι, είδα το. Τι εννοείς? Το πρωί που ήρθα να κάνω τον καφέ μου, είδα τον πα στον πάγκο της κουζίνας και τρώει. Πώς ήταν? Μαλλιαρός. Φαρσόκελος με ανούρα τσοντός. Α? Α, ο κάτος της γειτόνισσας μου μπαίνει, επειδή αφήνει την πόρτα της κουζίνας ανοιχτή. Αγκινάρα, είπα σου, κλείεται την ευλογημένη. Ένα μπήκα μια μέρα, κανένας κλέφτης μες στο σπίτι να μας κλέψει, για μέν το πάρουμε χαπάρι. Ξεχάνω, φίλοι μου, αφού σπίτι μας είναι κλείαμε τις πόρτες μας ποτέ. Στην Κύπρο. Τώρα χώνεψε, δεν είμαστε στην Κύπρο, είμαστε στην Ελλάδα. Λοιπόν, φεύγω. Και όσο είναι να με δουλειά, εσύ ξέρεις να μπορεί να κάνεις τα μέσα, δεν είναι? Ναι. Θα βουρώ και θα κλείω συνέχεια την πόρτα της κουζίνας. Όχι. Θα πιάσεις χλωρίνη, σφουγγαράκι και θα τρίψεις όλον το σπίτι που γωνιάς. Θα σφουγγαρίσεις όλον το πάτωμα, θα καθαρίσεις όλα τα ποτήρκα ένα προς έναν, τα πιάτα, μη δω τρίχαν του κάτου, έφας. Εσυνεννοηθήκαμε? Λέω, εσυνεννοηθήκαμε? Ναι, είπα. Πότε το είπες? Πριν λίγο που μέσα μου, μ' αν ακούεις. Καλή δουλειά. Μόνο μου το κατούι. Πρέπει να λύσει σιωπηνά. Τη νύχτα να του βάλω καμιά αγκοσέρφα. Πού είσαι ρε? Πού είσαι ρε? Πού είσαι ρε? Τι...